Αυτό ήταν και πονοκέφαλος. Αυτός ο καιρός θα μας ξεκάνει τελείως το θέμα. Άρχισαν να τρέχουν τα μάτια, άρχισαν να έχουμε πονοκέφαλο ή από τα γεράματα. Είναι αρρωσταίνουμε, ένα από τα δύο. Επιστρέψαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημέρο της σημερινής εκπομπής. Θα προετοιμαστούμε αμέσως μετά στο επόμενο ημίωρο να καλωσορίσουμε τον διατροφολόγο μας, τον οποίο δεν τον είχαμε χθες στην εκπομπή. Τον Γιάννη Τζιανάβαρλη, για να μας δώσει διατροφικές συμβουλές. Ωστόσο, σε αυτό το ημίωρο λίγο θα χαλαρώσουμε, λίγο θα πάμε μια βόλτα, λίγο θα δούμε κάποια βιντεάκια που μας τράβηξαν το ενδιαφέρον, μπορώ να πω, μας προκάλεσαν έτσι κιόλας να τα παρατηρήσουμε περισσότερο. Και θα ξεκινήσω. Είναι μια εκπομπή η οποία κάνει θράψη. Την οποία και εγώ προσωπικά την αγαπάω πάρα πολύ, διότι έχει ένα εξαιρετικό χιούμορ η ομάδα των ανθρώπων που τη διαχειρίζεται αυτή την εκπομπή. Μιλούμε για μια εκπομπή η οποία και προβάλλεται στον Α. Όχι στην Αλφα τηλεόραση, στον Αλφα. Και μιλούμε για τον Νίκο Μουτσινά και την παρέα του που κάθε απόγευμα, κάθε μεσημέρι και απόγευμα κρατούν συντροφιά σε πάρα πολύ κόσμο και προσφέρουν πραγματικά άφθονο γέλιο, ακόμα και αν χρησιμοποιούν εμάς τους ίδιους, διότι μπορεί να έχουμε πει και εμείς κάτι στραβό, μπορεί να μην έχουμε ντυθεί και εμείς κάπως. Και αλήθεια είναι ότι δεν το προσέχουν κάποιοι, το πώς ντύνονται στην τηλεόραση και σου λέει τώρα τι δουλειά κάνεις και εσύ αγάπη. Δηλαδή γιατί βγαίνεις στην τηλεόραση αφού δεν ντύνεσαι και όλο λίγο σωστά. Εγώ δηλαδή δεν θα ήμουν και πολύ καλά. Ωστόσο πρέπει να πω ότι έτσι μέσα σε όλα αυτά που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες, παρατηρήσαμε και ένα δικό μας άνθρωπο. Διότι τον πήραν αυτό το δικό μας άνθρωπο και αρχίσανε και τον σχολιάζανε. Και τον σχολιάζανε όχι βεβαίως για αυτά που λέει, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά που λέει πάντοτε είναι σωστά. Και άκρος, δηλαδή τις περισσότερες φορές, γιατί ξέρετε κάποιος όταν μιλάει διαρκώς στην τηλεόραση μπορεί συντακτικά κάποια στιγμή να κάνει και λάθη, γιατί μιλάμε πολύ. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε να μιλάμε, έτσι. Λέω όμως ότι και κάποιος να πιάσει μόνο εκείνο το σημείο που έκανε το λάθος και λίγο να το διωγγώσει. Δεν μιλάω όμως για τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ίδια της δεν κάνει και εύκολα λάθη και δεν τα αντέχει κιόλας. Μιλώ για την Κυριακή Μπασκάκη, την ουσιαστικά παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, τον άνθρωπο αυτό που εμπιστεύεστε κι εσείς για την ενημέρωσή σας κάθε βράδυ εδώ στην Αλφα τηλεόραση, η οποία όμως εκτός το ότι είναι μία δημοσιογράφος, η οποία είναι καταξιωμένη, ξέρει να χειρίζεται καλά την ελληνική γλώσσα, έχει πάρα πολύ καλούς καλεσμένους και πολύ καλή θεματολογία στο δελτίο της, είναι και μια, αν μη τι άλλο, πολύ ωραία γυναικεία παρουσία. Και τι να πω, παιδιά, δικό μας κορίτσι είναι, εγώ δεν θα πω για την Κυριακή, που την ξέρω από τόση δα, που δεν... Μη φανταστείς. Και... θα μου πεις, δηλαδή, μεγάλωσε. Όχι, δεν μεγάλωσε αυτό. Δεν ξέρω γιατί τι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εκεί έχει παραμείνει σχεδόν σαν 25. Άμα τη δεις και από κοντά, θα πεις 25 χρόνια είναι. Δεν γίνεται. Κι όμως δεν είναι. Τέλος πάντων, είναι 27. Λοιπόν, γιατί εγώ είμαι 27, άρα και αυτή το ίδιο θα είναι. Τέλος πάντων, την είχαν λοιπόν εκεί στην ενότητα για το να σχολιάσουν τις ενδυματολογικές της συνήθειες. Η αλήθεια είναι επίσης ότι κάθε φορά που την παρακολουθώ κι εγώ, γιατί εγώ δεν το προσέχω καθόλου το ντύσιμο μου εύκολα, δηλαδή στην τηλεόραση. Δεν... Ειδικά το μεσημέρι, ξέρεις, δηλαδή θέλω να είμαι και πιο χαλαρή, λίγο. Θα ένα πουκαμισάκι, ένα μπλουζάκι. Το τζινάκι μας τελειώσαμε. Εκείνη όμως, παιδιά, δεν ξέρω, δεν την έχετε δει. Το περιποιείται το ζήτημα, δηλαδή. Ασχολείται με αυτό. Την ξέρει, την έχει τη γνώση, ρε παιδί μου, η κοπέλα. Και το κάνει από αγάπη για όλους εσάς. Δηλαδή θέλει να είναι εντάξει, θέλει να είναι ευπαρουσίαστη. Και το κορίτσι μου πήρε και το πρώτο το βραβείο. Να δω λίγο την Μπασκάκη, σας παρακαλώ. Έτσι όπως την είδαμε στην Αλφα τηλεόραση. Την εκεί και επανερχόμαστε. Ένα με τον μπάγκο. Είναι λάθος αυτό το γαλάζιο, νομίζω, για την κυρία. Πώς λέγεται η κυρία? Μπασκάκη. Κυριακή Μπασκάκη. Ωραίο όνομα έχει και εκεί. Και εκεί πιο μ' αρέσει το φρύδι, θα ήθελα να είναι λίγο πιο λεπτό. Όχι, ρε, γιατί τα μαλλιά κάτω θα ήθελα. Όταν μιλάμε για φρύδια, Νίκο, σταμάτα. Γιατί, ρε, παιδιά, εγώ δεν έχω φρύδια. Όχι, έχουμε φυτέψει δίπλα στη χαρακόλια. Shut up. Εντάξει, ρε, Μαρία. Shut up, μου είπε, ρε, παιδί μου, την 28η, με βρίζει τη γιορτή. Στα αγγλικά. Οκ. Go on, Μαράια. Παιδιά, θα σας χωρίσω σήμερα. Έχετε πάρα πολύ ένταση. Γιατί? Εγώ έχω ένταση, γιατί. Α, κατάλαβα. Σε νιώθω. Είναι κάτι που έχουν κοινό. Ωραία. Άρα, αφού συντονιστήκατε οι δυο σας για να μην μου έρθει και εμένα, μίλα και την Κική. Η Κική απλά πρέπει να φτιάξει τα φρύδια της. Ρε, Μέρι. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξει τα φρύδια της. Για γιατί μαλώστε. Είναι πολύ σωστό αυτό το τόσο πάχος. Γιατί φαίνεται φυσικό. Μα δεν βλέπεις ότι κατεβαίνει και φτάνει εδώ πέρα, ενώνεται με τη σκιά. Ξέρεις τι, η σκιά έχει ανέβει πολύ ψηλά. Δεν φταίει το φρύδι. Αν ερχόταν λίγο πιο κάτω εδώ, είναι πολύ κοφτό. Αυτό χρειάζεται. Λίγο βαψιματάκι εδώ στην άκρη. Ναι. Κατά τα άλλα, πολύ ωραία τα κουτσάκια της, τα μαλάκια της.
Γλυκύτατη. Τελειώσατε. Ναι. Τζίτζι. Να σας πω κάτι, το δικαιούται, διότι τόσα χρόνια που την ξέρω, και πρέπει να σας πω την ξέρω αρκετά χρόνια κιόλας, δεν υπάρχει μέρα που να μην έχει, είναι άρρωστη, είναι κουρασμένη, έχει προβλήματα με το παιδί, είναι καλά η μαμά της, όλο όμως έτσι, δηλαδή δεν έχει καμία σημασία, κάθε μέρα θα δώσει προσοχή, όχι μόνο σε αυτά που θα πει, θα δώσει προσοχή στο πώς θα εμφανιστεί απέναντί σας. Γιατί το θεωρεί τεράστια τιμή, δηλαδή, το ότι της επιτρέπεται να μπει, οπότε θα βάλει τα καλά της, θα το περιποιηθεί και την κατέχει τη γνώση. Και ναι ρε παιδιά, το αξίζει αυτό το κορίτσι, γιατί δεν την έχω δει ποτέ τόσα χρόνια, μια φορά να την έχω δει κακοντυμένη, δεν μου έχει τύχει. Δηλαδή και στα απλά της, τη βλέπω ωραία. Μα το έχει ρε παιδί μου, φτού σου κοπέλα μου, φτού σου. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια να μας φέρνεις, δηλαδή τέτοια βραβιάκια, διότι, εντάξει, έχει γίνει και σημαντικό αυτό πρέπει να σας πω. Γιατί αναπτερώνεται την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας. Και τι νομίζετε ότι θέλετε μια γυναίκα, τι νομίζετε ότι θέλει μια γυναίκα. Και έχει ακούσει και τι δεν έχει ακούσει. Να για τα φρύδια της, να για τα βαψίματα της, να για τα σκουλαρίκια της, να για τα φουλάρια της. Και έχει απ' όλα, ξέρετε, έτσι. Και έχει απ' όλα. Τα φουλάρια και όλα τα χρώματα. Μην νομίζετε, τόσα χρόνια η Μπασκάκη έχει επενδύσει στα των ειδήσεων. Τα έχει επενδύσει. Εγώ είμαι μια άλλη υπόθεση. Άσε με εμένα μακριά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν με την Κυριακή μας. Και χαίρομαι και χάρηκα πάρα πολύ. Τότε εντάξει, είναι και μανούλα και τέτοια. Και ξέρεις, λέμε μια καλή κουβέντα, βρε παιδιά. Μια καλή κουβέντα. Τη χρειαζόμαστε κι εμείς δηλαδή. Πες με μια καλή κουβέντα. Και εμείς μπορούμε να ζήσουμε για χίλια χρόνια. Δηλαδή, ειλικρινά. Να πούμε αυτό. Και είναι μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω παρατηρήσει ότι πολλά ζευγάρια από εσάς που πρόκειται να παντρευτείτε, κάνετε κάποια μικρά βιντεάκια και ζητάτε και τη συνδρομή έτσι, εξαιρετικών συναδέλφων τεχνικών της τηλεόρασης, της παραγωγής του ήχου, της εικόνας, όλο αυτό της επεξεργασίας. Και κάνετε διάφορα. Σας έχω δει να πηγαίνετε για ψάρεμα και να πέφτετε με τα νηφικά μέσα στη θάλασσα. Τα έχω δει στο YouTube, γίνεται χαμός, έτσι. Και για τους Έλληνες τώρα μιλάω, δεν μιλάω για τα άλλα πράγματα. Είναι μόδα σου λέει αυτό το πράγμα. Σας έχω δει να αναβιώνετε παλιές ελληνικές ταινίες και να παίζετε πρωταγωνιστικούς ρόλους και καλά εσείς και το τέρι σας. Σας έχω δει να κάνετε απίστευτα πράγματα. Και όλα αυτά με στόχο να φανεί αυτό το βιντεάκι συνήθως την βραδιά όπου θα γίνεται η δεξίωσή σας. Εκεί τα παίζετε, δεν είναι. Εκεί τα προβάλλετε. Όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το άγχος, όλο αυτό το τρέξιμο και καλά, ότι φτάνω, δεν φτάνω στον χώρο που ουσιαστικά θα παντρευτώ, ή είναι ένα βιντεάκι που το προβάλλετε πιο πριν, ανακοινώνοντας ουσιαστικά ότι επρόκειται να παντρευτείτε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό το πράγμα και μπορώ να σας πω ότι σας βγάζει και από τη ρουτίνα. Διότι σου λέει, θα το έχω και μια ζωή αυτό. Που εγώ ξέρεις, είμαι της εικόνας, είμαι της τηλεόρασης. Σε μένα μου αρέσει να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως να βάζεις και το δικό σου προσωπικό αποτύπωμα. Διότι είσαι κορίτσι ή αγόρι του λαϊκού, το λαϊκό θα βάλεις. Είσαι κορίτσι ή αγόρι του κλασικού, το κλασικό θα βάλεις. Θα κάνεις αυτό που ονειρεύεσαι. Θες να τον πάρεις τον άλλο να τρέχεις στις θάλασσες και να πηγαίνεις μαζί με τα άλογα και να λες εντάξει, παντρεύομαι. Δεκτό. Θες τον άλλο να τον ντύσεις Δημήτρη Παπαμιχαήλ και εσύ να ντυθείς ο Πίπης και να πείτε ο αρχόντισσα ο Κιαλίτης. Και πάλι δεκτό. Ποια είμαι εγώ για να κρίνω. Πάντως, ο καθένας βγάζει και δικό του σενάριο πλέον. Τα εφάνταστα σενάρια είναι αυτά που με εντυπωσιάζουν περισσότερο, σας πληροφορώ, γιατί αυτά τα σκέφτομαι και μόνοι μου. Τα σενάρια όμως, σαν και αυτό που θα δούμε, δεν το σκέφτηκα μόνοι μου. Και θέλουμε να δώσουμε προκαταβολικά συγχαρητήρια στο ζευγάρι που το σκέφτηκε. Είναι ένα βιντεάκι το οποίο παίζει πάρα πολύ έντονα στο YouTube. Ένα ζευγάρι το οποίο είναι από την Αλεξανδρούπολη και το οποίο έχει παντρευτεί από ό,τι κατάλαβα. Παντρεύτηκε καλέ το ζευγάρι. Ξέρετε, αν παντρεύτηκε. Δεν ξέρω λίγο. Ούτε εγώ. Λογικά πρέπει να έχει παντρευτεί μέχρι τώρα, διότι ήταν όλο αυτό. Και εμείς θα δούμε τώρα το βιντεάκι του. Ετοιμαστείτε. Είναι ένα βιντεάκι ιδιαίτερο. Είναι ένα βιντεάκι που έχει έτσι. Και πρέπει. Όχι, και πρέπει να πω ότι η κοπέλα στο βιντεάκι με εντυπωσίασε. Όχι, να το πω και αυτό. Με εντυπωσίασε διότι μου φάνηκε ότι έχει υποκριτικές ικανότητες. Και εγώ αυτή την κοπέλα τη θέλω εδώ στο στούντιο. Αυτή την κοπέλα εγώ τη θέλω στο στούντιο. Και θα τη φέρω εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, προς το παρόν όμως θα δω το βιντεάκι της. Και επανερχόμαστε. Thank you.
Άιντε βρε καρδάσια πάμε, σε κανέναν δεν χρωστάμε. Έχει αντέξει και χειρότερα η καρδιά μας. Άιντε βρε καρδάσια πάμε, άλλο δεν παρακαλάμε. Αγαπάμε και πονάμε και μακιά μας. Δεν το πιστεύω. Κοπελιά, θέλεις βοήθεια? Μάλλον εσύ θέλεις βοήθεια. Δεν δίνεις ένα χεράκι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε? Φιλαράκι, από αμάξι ξέρεις? Ναι, κάτι ψηλά, ξέρω. Αυτή η βλακία εδώ από πού ανοίγει? Μήπως να το ψάξω στο ίντερνετ? Όχι, Θεέ μου, σε άσχετο έπεσα. Ας το, φιλαράκι, θα πάρω τηλέφωνο τον μπαμπά μου. Πλάκα κάνεις! Δηλαδή τα ρούχα δεν είναι μόνο μόστρα? Όχι βέβαια. Παιδιά, απομακρύνσου. Καλέ, το έφτιαξες και δεν σου το είπα. Όχι ακόμα, πρέπει να πάμε στο συνεργείο. Έλα, κοριτσάκι μου. Άσε, πού να στα λέω. Δεν φαντάζεσαι τι έπαθα. Καλά σε αμάξι. Δεν μπορείς να φανταστείς τη φρίκη. Καλά που βρέθηκε ένα παλικάρι. Εντάξει, αλλά κι αυτός μου φαίνεται δεν ξέρει τι πολύ κάνει. Τι να σου πω τώρα, άσε. Εντάξει, μωρέ. Τώρα που να έχω εγώ το μυαλό μου, πλάκα κάνεις. Καλό είναι, αλλά έχασα όλη τη μέρα μου εδώ πέρα. Εντάξει, ναι. Καλούτσικο, είπαμε. Ναι. Τέλος πάντων, είναι και μπροστά τώρα. Άστο, εντάξει, θα τα πούμε από κοντά. Άντε, κλείσε για να δω τι κάνει κι αυτός. Μήπως τελειώνουμε καμιά ώρα. Άντε, γεια.
θα γίνει, αγόρι μου, τελειώνουμε. Το βρήκα το πρόβλημα. Τι είναι αυτό? Κροκόδηλος. One, two, three, yeah. Ήσου κροκόδηλος, κροκόδηλας, κροκόδηλος, κροκόδηλας. Ο έρωτας μας ήτανε επώδυνος. Ήσου κροκόδηλος, κροκόδηλας, κροκόδηλος, κροκόδηλας. Τουλάχιστον τελειώσαμε. Όχι ακόμη. Πρέπει να τα βάλω πάνω. Όχι. Μην αγώνεις. Κάνω ένα διαλυματάκι, θα πιούμε ένα καφέ, σκεράσω ένα καφεδάκι. Τι καφέ πίνεις? Φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο. Φραπέ, τι θέλεις, πες μου. Κάνε ένα φρέντο εσπρέσο εδώ που φτάσαμε. Δεν έχω, σου κάνω ένα φραπέ. Σκέτο. Όταν σ' είχα πρωτόδει, κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί. Κάτι είχε συμβεί, μα δεν το είχα καταλάβει. Όταν έβγαλες φόνη, μπορώ να πω πως αρχικά είχα σοκαριστεί. Το μήνυμα εστάλημα δεν το είχα λάβει. Είχαν περάσει μέρες και σε αναζητούσα. Ήθελα να σε δω, μα δυστυχώς δεν μπορούσα. Και πήρα πρέφα τότε πως είχα τρελαθεί. Η μοίρα μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί. Yeah. Τρεμούν τα πόδια μου όταν μου μιλά. Νιώθω αμήχανα όταν στα μάτια μου. Τέλος πάντων, άντε πάμε να τελειώνουμε. Τελειώσαμε. Και όλα αυτά? Δεν χρειάζομαι. Τι εννοείς? Τι κάνουμε τόση ώρα εδώ? Γνωριμία. Καλά, ήταν ανάγκη. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, πες μου τι σου οφείλω. Μετρητά ή κάρτα? Μετρητά. Όμιξη. Δεν πιστεύω να είσαι της εφορίας. Όχι καλή. Τότε την αγάπη. Με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου. Στο πέρασμά σου είμαι ένα σκαλοπάτι σου. Με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου. Είμαι ένα βήμα στο μεγάλο μονοπάτι σου. Σε λέω αγάπη γιατί είσαι η αγάπη μου. Γιατί μου δίνεις τη συγγνώμη σου στα λάθη μου. Σε λέω αγάπη γιατί είσαι η αγάπη μου. Χωρίς εσένα θα χανόμουν στα πάθη μου. Αγάπη μου στα μάτια κοίταξέ με. Κι αγάπη μόνο αγάπη φώναξέ με. Κοντά σου μια ζωή φυλάκισέ με. Και μη μ' αφήνεις να χαθώ και αγκαλιάσέ με. Εντάξει τώρα τι να πω, τώρα τι να πω δηλαδή, καταρχήν. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στον δημιουργό και στον παραγωγό όλου αυτού. Συγχαρητήρια τόσο και στο ζευγάρι, το οποίο από όσο γνωρίζω τουλάχιστον έχει παντρευτεί. Το είχα ψάξει. Και είμαι σχεδόν σίγουρη ότι έχουν παντρευτεί, να ξέρετε κιόλας. Πάντως πρέπει να πούμε ότι ήταν φάνταστο. Το ξαναλέμε για εσάς τώρα που είστε λίγο μεγαλύτερης ηλικίας και που παντρευτήκατε με άλλον τρόπο. Σήμερα σου λέει, είναι πολύ της μόδας αυτό το πράγμα. Δηλαδή να δημιουργείς βιντεάκια. Που να δείχνεις τον τρόπο γνωριμίας ή το να δείχνεις κάτι το διαφορετικό στους καλεσμένους σου. Είναι πάρα πολύ της μόδας και λέγεται pre-wedding. Πριν το γάμο δηλαδή αυτό το βιντεάκι. Και ήταν πολύ πετυχημένο νομίζω. Τα παιδιά είναι από την Αλεξανδρούπολη. Εμείς σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Το κορίτσι είναι πάρα πολύ τσαχπίνα. Το κορίτσι το λατρεύω ειλικρινά. Κορίτσι μου, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια ειλικρινά. Σε περιμένω πώς και πώς στο στούντιο. Αλήθεια. Και το αγόρι βεβαίως δεν το συζητάμε. Όλο αυτό μου δημιούργησε μία έτσι. Θα πάρω τα λουλούδια μου, δεν μπορώ. Όλο αυτό μου δημιούργησε κάπως. Αν θέλετε κι εσείς βεβαίως να δείξουμε το γάμο σας, να δείξουμε το pre-wedding βίντεο σας, είμαστε εδώ για να τα δείξουμε.
Τι άλλο έχει μείνει σε αυτή τη ζωή, εκτός από τον έρωτα, την αγάπη, το να λες στους ανθρώπους ότι τους αγαπάς, να τους το δείχνεις, να κάνεις τέτοιου είδους βιντεάκια, τα οποία να τα βλέπεις όταν μεγαλώσεις και να λες, κοίτα τι κάναμε τότε, ξέρεις. Μιλάω και γελάω μόνη μου, έχω πρόβλημα στα αλήθεια, αλλά ήταν πάρα πολύ ρομαντικό. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ ρομαντικοί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν ξέρω αν φαίνεται ούτως ή άλλως. Τέλος πάντων, σιγά σιγά όμως και με πολύ ρομαντικό τρόπο θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Με ακόμα περισσότερο ρομαντικό τρόπο θα μιλήσουμε μετά για τη διατροφή μας, γιατί πρέπει να χάσουμε και κανένα κιλό μέχρι τα Χριστούγεννα. Τι να πεις, γιατί έχεις να πας κάπου, θα σου πω, δεν έχω να πάω κάπου, αλλά νομίζω ότι είναι και θέμα αυτοπεποίθησης, ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε? Και θα το προσπαθήσουμε και μαζί. Έχεις κάποια κιλά? Θα το προσπαθήσουμε μαζί. Και εγώ και εσύ, δεν έχω θέμα. Και λοιπόν, έτσι όμορφα, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Επανερχόμαστε όμως, Δημήτρη.